Hello, γεια σας! Είμαι εδώ πέρα για ακόμα μια φορά με το φίλο μου το Ζούπι. Έχουμε συγκεντρώσει κάποιες ερωτήσεις που μας έχετε αφήσει το τελευταίο διάστημα για να σας κάνουμε ένα κοινό Q&A. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Η Καρολίνα ρωτάει πόσο χρονών είμαστε. Εγώ 25. Εγώ είμαι 24, αλλά μάλλον όταν δείτε το βίντεο θα έχω κλείσει τα 25, οπότε ας μείνουμε στα 25 κι εγώ. Πόσο καιρό γνωριζόμαστε? Με τον Γιώργο γνωριστήκαμε το 2010, οπότε γνωριζόμαστε περίπου 5,5 χρόνια για την ακρίβεια. Ναι. Πώς γνωριστήκαμε? Είναι μια γλυκιά ιστορία, εμένα πάντα μου αρέσει. Ήταν τελείως αυθόρμητα και ξαφνικά το πώς γνωριστήκαμε και τυχαία. Ήταν λοιπόν Οκτώβριο του 2010, όταν εγώ και η Μαρία έτυχε και ήμασταν στην ίδια συναυλία της Τάρια του Ρούνεν. Πρώην τραγουδίστρια των Elvis για όσους δεν γνωρίζουν και για όσους ακούνε metal γενικά. Τότε είχα και εγώ πολύχρωμο μαλλί, είχα μπορντό και τυρκουάζ, όπως και η Μαρία. Και εγώ, ναι, διάνοια τη φάση που είχα φούξει από πράσινο κοινό παπαγάλε μαλλί. Και είδα τον Γιώργο και μου είχε κάνει πολύ εντύπωση η εμφάνισή του. Και επίσης συμπτωματικά μόλις είχα περάσει Πάτρα. Και τυχαίνει και πέφτει το μάτι μου στο πορτοφόλι του που το ανοίγει εκείνη την ώρα και είχε μέσα πατρινά εισιτήρια. Και σαν ψαρωμένο άβγαλε το παιδάκι, ξέρω εγώ, που μόλις είχε περάσει στην επαρχία. Επαρχία, αλλά whatever. Πάω και του κάνω, α, είσαι από Πάτρα. Γιατί μου έκανε φοβερή εντύπωση που ένα άτομο το οποίο θα έμενε στην ίδια πόλη με μένα είχε τόσο extreme εμφάνιση επίσης. Και μου λέει ο Γιώργος ότι όχι, σπουδάζω εκεί. Του λέω, α, ωραία, και εγώ εκεί σπουδάζω. Και κάπου εκεί έμεινε. Γιατί εγώ μετά ντράπηκα και σηκώθηκα και έφυγα και δεν συνεχίστηκε ο διάλογος μας εκείνη τη μέρα. Εγώ μετά... το μεταξύ την είχα βρει στο Facebook. Της είχα κάνει έτοιμα φιλίες, το οποίο απλά δεν το δέχτηκε ποτέ. Δεν το είχα δει, δεν το είχα δει. Τελείωσε. Για να το ξέρω. Έφανα πόρτα. Γενικότερα, δεν πολύ κοιτάζω τα αιτήματα φιλίας μου και δεν αποδέχομαι αιτήματα από άτομα τα οποία δεν γνωρίζω συνήθως. Οπότε ναι, δεν το είχα πάρει είδηση. Μετά όμως από κάποιους μήνες, είδα τον Γιώργο τυχαία στην Πάτρα. Τον θυμήθηκα, με θυμήθηκε, άρχισαμε να μιλάμε και κάπως έτσι κολλήσαμε. Κάπως έτσι είμαστε εδώ σήμερα μαζί. Η Καλλιόπη ρωτάει με τι ασχολούμαστε και αν ο Ζούπι θα άνοιγε κανάλι στο YouTube. Λοιπόν, εγώ έχω τελειώσει χημικός μηχανικός από το Πανεπιστήμιο Πατρών. Εντάξει, εννοείται ότι σε όλη τη διάρκεια των φοιτητικών μου χρόνων έκανα άλλα 150 πράγματα, γιατί δύσκολο να ασχολείσαι συνέχεια με τη σχολή. Χρειάζεται κάποιες εναλλαγές. Και τώρα σε λίγο καιρό θα πάω στο Εδιμβούργο για μεταπτυχιακό στη συνθετική βιολογία και βιοτεχνολογία. Αν και πάλι μάλλον όταν θα έχετε δει το βιντεάκι, εγώ θα έχω ήδη φύγει και θα σας στέλνω χαιρετισμούς από τη Σκωτία. Δεν απάντησες αν θα ανοίξει κανάλι. Ναι, η αλήθεια είναι ότι παλιότερα δεν μου περνούσε καθόλου από το μυαλό, αλλά σιγά σιγά η τριβή και τα βιντεάκια που έχουμε κάνει μαζί με τη Μαρία μου έχουν ανοίξει λίγο το ενδιαφέρον σε αυτό το κομμάτι. Τον ζήνω και εγώ συνέχεια. Και σκέφτομαι βασικά να ξεκινήσω βιντεάκια με το που φύγω από την Ελλάδα για να δείξω πώς είναι η ζωή ενός Έλληνα φοιτητή στο εξωτερικό. Γιατί μου αρέσει κιόλας και κάνω πολλά ταξίδια και χαίρομαι πάρα πολύ να μοιράζουμε αυτές τις εμπειρίες με άλλους ανθρώπους που ίσως τους δώσει ένα έναυσμα να κάνουν και αυτοί ταξίδι, κάποιες συμβουλές. Και θεωρώ επίσης ότι επειδή έχω ξαναφύγει από την Ελλάδα παλιότερα, όμως στην Ιρλανδία. Και ήταν αρκετά μοναχικό αυτό το συνέστημα. Θεωρώ ότι το να αποτυπώνεις τις εμπειρίες σου σε ένα βιντεάκι σε κάνει να το αντιμετωπίσεις κιόλας καλύτερα. Αισθάνεσαι ότι έχεις πάντα μια παρέα δίπλα σου. Εγώ πάλι έχω σπουδάσει στο ΤΕΙ Διοίκησης και Οικονομίας Τουριστικών Επιχειρήσεων, επίσης στην Πάτρα. Παρ' όλα αυτά, δεν ξέρω κατά πόσο θα ασχοληθώ με αυτό. Κατά τα άλλα, ασχολούμαι όπως γνωρίζετε με τα βιντεάκια. Παλιότερα κατασκεύαζα κοσμήματα με πυλό και με σύρμα. Αχ, ναι, το θυμάμαι. Αυτή την ασχολία την έχω αφήσει στην άκρη εδώ και κάποια χρόνια. Πάντα μας έφυγε, μας έκανε δώρο για το λαιμό, για τα χέρια. Ήταν πολύ ωραίο. Ίσως κάποια στιγμή να πρέπει να το ξαναπιάσω γιατί μου άρεσε, αλλά γενικότερα, σαν δημιουργικός άνθρωπος, είμαι άτομο που πιάνει τη μια ασχολία, αφήνει την άλλη. Γενικώς βαριέμαι πολύ εύκολα. Και η κιθάρα έπαιζα ένα διάστημα που και αυτή την έχω αφήσει μέχρι να την ξαναθυμηθώ και να την ξαναπιάσω. Οι ασχολίες μου αλλάζουν συνέχεια, αλλά μου αρέσουν πράγματα τα οποία είναι δημιουργικά. Και ευελπιστώ να καταφέρω να ασχοληθώ με το μακιγιάζ επαγγελματικά μια Good μέρα. Good luck. Merci. Ο Βασίλης ρωτάει ποιο είναι το πιο τρελό πράγμα που έχει κάνει κάποιο για τον καθένα από εμά, τέλο πάντων. Ξεκινώ. Ξεκινά. Εντάξει, το πιο τρελό πράγμα που μου έρχεται στο μυαλό, θυμάμαι ότι ήμουν φοιτητή στην Πάτρα, είχα ξυπνήσει 3 τη νύχτα με 40 πυρετό και είχαν έρθει οι γονείς μου από το Πόρτο Ράφτο που μένουμε στην Πάτρα για να με πάρουν σε μια μισή ώρα από εδώ που τους πήρα τηλέφωνο. Δηλαδή τρέχναμε 200 χιλιόμετρα. Νυχτιάτικα και όλα. Νυχτιάτικα, ναι, τρέχναμε 200 στον άθλιο δρόμο Αθηνών Πατρών. Ναι. Έτσι.
Εντάξει, γενικά θεωρώ ότι στην πλειοψηφία πάντα οι γονείς και άτομα από την οικογένεια θα είναι αυτοί που θα κάνουν πραγματικά τρελά πράγματα για σένα, ιδιωτελώς. Οπότε αυτό μου είναι το πρώτο που μου έρχεται στο μυαλό. Αντίστοιχα, μιας και ο Γιώργος ανέφερε αυτή την εμπειρία του, και εγώ θυμάμαι ότι ένα πρωί στην Πάτρα είχα ξυπνήσει με δηλητηρίαση, υπέφερα από τους πόνους, έψαχνα φίλους, συγγενείς, γονείς, γνωστούς, κάποιον που να είναι ξύπνιος εκείνη την ώρα, πρωινιάτικα Σάββατο. Και είχε τύχει ένας φίλος μου και ήταν ξύπνιος και απλά τον πήρα να του πω ότι δεν είμαι καλά. Απλά ήθελα να το μοιραστώ. Δεν ήθελα να έρθει να με δει κάτι τέτοιο. Και χωρίς να μου πει τίποτα, σε βάζει μέσα σε χρόνο. Σε βάζει μέσα σε χρόνο ντετέ. Σηκώθηκε και έρθει στο σπίτι μου με φάρμακα και τέτοια. Ενώ μέναμε αρκετά μακριά ένας από τον άλλο. Είμαι σίγουρη ότι θα υπάρχουν και άλλα τρελά πράγματα που έχουν κάνει για μένα, αλλά δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι πολύ συγκεκριμένο. Όχι, οπότε θα πω αυτό. Επίσης, ο Βασιλής ρωτάει και τι είναι το πιο τρελό πράγμα που έχουμε κάνει εμείς για κάποιον. Λοιπόν, ήταν μια Παρασκευή, θυμάμαι, όπου είχα πάρει το κτέλ από Πάτρα για Αθήνα και όπως ήμουνα με το σακίδιο, πήγα κατευθείαν με τα πράγματά μου στον Γκάζι για μια συναυλία. Συγκεκριμένα ήταν Porcupine Tree και Ανάθεμα, συναυλιάρα. Και όταν τελείωσε η συναυλία, εγώ πραγματικά ήμουνα χώμα. Και με παίρνει τηλέφωνο ένας φίλος μου και μου λέει: δεν είμαι καθόλου καλά, σε παρακαλώ, έλα από εδώ, θέλω να πάμε βόλτα στη θάλασσα. Και είμαι σε φάση: Okay. Απλά όπως είμαι με τα πράγματά μου, πηγαίνω κατευθείαν στο σπίτι του. Κατεβαίνουμε για να πάρουμε το νυχτερινό λεωφορείο, γιατί ήταν κάπου 12:00 το βράδυ. Και ακριβώς κάτω από το σπίτι ήταν ένα καροτσάκι σούπερ μάρκετ. Και μου λέει: μπες μέσα να σε πάω βόλτα. Του λέω: όχι, ξέχασέ το, αυτό αποκλείεται. Τέλος πάντων, τρελός αυτός, τρελή κι εγώ. Έγινε με πείθη και μπαίνω στο καροτσάκι. Αντί να κοιτάζω προς το δρόμο όπως τρέχει το καρότσι, ήμουν ανάποδα με φορά να κοιτάζω το φίλο μου που με έτρεχε στο δρόμο. Με τρέχει. Τι ωραίο αεράκι και ένιωθα έτσι σαν να πετάω τύπου. Μέχρι που σε κάποια φάση σκαλώνει η ρόδα του καροτσιού σε μια λακκούβα στο δρόμο και γυρίζει τούμπα το καρότσι και σκάω στην άσφαλτο. Η μισή ήμουνα στην άσφαλτο. Η υπόλοιπη μισή ήμουνα μέσα στο καρότσι, το οποίο ήταν όρθιο. Σε φάση το καρότσι είχε γυρίσει έτσι. Εκείνη την ώρα ερχόταν ένα μάξι κατά πάνω μου και επειδή δεν προλάβαινε ο φίλος μου να με βάλει ολόκληρη στο καρότσι, αρχίζει να σέρνει το καρότσι προς τα πίσω, ενώ το καρότσι ήταν όρθιο. Με αποτέλεσμα να κοπανάει το κεφάλι μου στην άσφαλτο σε φάση. Πότε είχε γίνει αυτό? Το 10. Λοιπόν, το γλιτώνω το αμάξι, okay. Μετά για πάρα πολλή ώρα δεν τολμάγα να κουμπίσω το κεφάλι μου. Φοβόμουν μήπως έχω αίματα και τέτοια, μην έχω πάθει καμιά διάσηση. Μετά πολλά πιάνω το κεφάλι μου. Ήταν το μισό πρισμένο σαν καρπούζι. Αλλά συνεχίζεται η βραδιά ακόμα πιο τρελά. Παίρνουμε το νυχτερινό λεωφορείο, πηγαίνουμε στο λιμάνι, στον Άλυμο συγκεκριμένα, και του έρχεται φλασιά του φίλου μου να μπούμε παράνομα σε κάποιο σκάφος να ράξουμε. Του λέω εγώ, ρε Πασκαλιά, τώρα να μας πιάσει καμιά αστυνομία να μας μαζέψει και τέτοια. Μου λέει, έλα, δεν θα γίνει τίποτα, θα το αναλάβω εγώ άμα γίνει κάτι κι αυτά. Τέλος πάντων, πηδάμε στην πρώτη βάρκα, δεν του άρεσε του κυρίου. Τραβάει με τα σκοινιά την επόμενη, πηδάμε στη δεύτερη βάρκα, δεν του έκανε και πάει. Μετά πολλά πηδάμε στο τρίτο σκάφος, κατά σειρά. Αράζουμε, τα λέμε, όλα ωραία, όλα καλά. Μετά στην επιστροφή, δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Έχει βγει ο φίλος μου έξω και εγώ έτσι όπως είμαι, με το ένα πόδι στο ένα σκάφος και με το άλλο πόδι στο άλλο, αρχίζουν να ξεμακραίνουν και να έχω μείνει εγώ σε φάση να κάνω σπαγκάτ ανάμεσα σε δύο βάρκες και με πενταβρώμικα νερά από κάτω και απλά να έπεφτα στο νερό. Έβγαζα τρίτο πόδι, τρίτο χέρι. Μετά πολλά με σώζει ο φίλος μου, βγαίνω έξω. Και τέλος, εκεί που πηγαίνουμε στην παραλία και αράζουμε, του έρχεται φλασιά να μπούμε για μεταμεσονύκτιο μπάνιο. Του λέω: βρε καλό μου, βρε χρυσό μου, δεν μου φαίνεται και τάλι αυτή η θάλασσα, δεν έχω μαγιό, δεν το ένα, δεν το άλλο. Μετά πολλά με πίθη, μπαίνουμε με τα εσόρουχα. Εγώ νιώθω ότι το νερό σαν να είναι έτσι λίγο γλιτσερό. Του λέω: είσαι σίγουρος ότι είναι καθαρά τα νερά και ότι κάνουμε καλά που κολυμπάμε εδώ πέρα? Ναι, μια χαρά είναι, μην ανησυχείς καθόλου. Όταν βγαίνω έξω μου λέει: βασικά εδώ μέσα πετάνε απόβλητα. Αχ, τι γλυκό. Σιγά σου, φίλε μου. Το πιο τρελό πράγμα που μου έρχεται στο μυαλό που έχω κάνει ποτέ για κάποιον άνθρωπο είναι ότι είχα οργανώσει ένα πάρτι έκπληξη γενεθλίων. Είχε έρθει νομίζω. Τι γλυκό που ήταν! Σε ένα ferry boat. Ήταν ωραίο γιατί είχαν έρθει κιόλας άνθρωποι από διάφορες πόλεις που ήταν φίλοι και ήταν έτσι λίγο δύσκολο να τους οργανώσεις όλους μαζί. Και ήταν μάλιστα και διαδρομή Ρίο Αντίριο. Ρίο Αντίριο ήταν αυτό είναι τα έτσι πιο τρελά και όμορφα πράγματα. Μπαλόνια, τούρτες, χαμός. Ναι, ήταν τέλειο. Όμορφη εμπειρία. Επόμενο, γιατί θα γίνουμε emotional και δεν το θέλουμε αυτό. Η Ρενάτα μας ρωτάει αν βρισκόμασταν σε ραντεβού με το τέριο των ονείρων μας. Ναι, σίγουρα θα γίνει αυτό. Και μας έπαιρνε τηλέφωνο για κάτι σοβαρό
Ο ένας ή ο άλλος, ναι. Με σκοπό να αφήσουμε το ραντεβού και να πάμε εκεί αμέσως, αν θα πηγαίναμε ή θα βρίσκαμε κάποια δικαιολογία. Για να πάμε αργότερα. Εντάξει, προφανώς και εγώ προσωπικά και η Μαρία, αλλά δεν χρειάζεται να το πει μόνη της, προφανώς και θα πηγαίναμε. Δηλαδή το ραντεβού μπορεί να περιμένει, μπορείς να εξηγήσεις ότι ξέρεις, βρίσκεται σε μια δύσκολη κατάσταση, φίλη μου, ο φίλος μου και αν θα ήταν καλό να κανονίσουμε και κάποια άλλη φορά. Τώρα, άμα δεν το καταλάβαινε, μάλλον δεν θα ήταν και το τέλειο των ονείρων μας. Αλλά προφανώς και θα. Εγώ επίσης, θα άφηνα το ραντεβού και θα πήγαινα άμα με χρειαζόταν η Μαρία. Εγώ επίσης, επειδή ο Γιώργος έχει και μια τάση να υπερβάλλει και θα μπορούσε να μην ήταν κάτι τόσο σημαντικό αυτό που θα με ήθελε, θα του έλεγα: είναι ζήτημα ζωής και θανάτου, γιατί για παράδειγμα είμαι στο τάδε ραντεβού. Αν ο Γιώργος μου έλεγε ότι εντάξει δεν είναι τόσο σημαντικό ή αργότερα, θα έλεγα: OK. Αν όμως με εξηγούσε ότι είναι όντως σημαντικό, ναι, τότε εννοείται ότι θα πήγαινα. Ασυζητητή δηλαδή. Αυτό. Η φίλη μας η Αυγούστα ρωτάει τι ώρα φεύγει το κτελή Αρουσιάδα. Seriously now. Κοίτα, εγώ το έψαξα και είδα ότι δεν έχει απευθείας δρομολόγια Αθήνα-Οριστιάδα. Είδα ότι πρέπει να πας Αθήνα-Αλεξανδρούπολη και μετά παίρνεις εκεί το τοπικό του Εύρου. Το μελέτησε το θέμα ο φίλος μας. Η Μαρκέλα μας ρωτάει άμα ζηλεύουμε στις σχέσεις μας. Γενικότερα θεωρώ ότι η ζήλια, η φυσιολογική ζήλια είναι κάτι υγιές σε μια σχέση και μάλιστα πρέπει να υπάρχει σε μικρό βαθμό για να τονώνει και την εμπιστοσύνη και την αγάπη σε μία σχέση. Αλλά όταν ξεπερνάει κάποια ώρα και είναι σε παθολογικό βαθμό, εμένα μου δείχνει ότι υπάρχει ανασφάλεια, δεν υπάρχει εμπιστοσύνη, κάτι δεν πηγαίνει καλά. Για πες κι εσύ. Γενικότερα λοιπόν από τη φύση μου δεν είμαι ζηλιάρα. Για να φτάσω στο σημείο να ζηλεύω, θα πρέπει ο άλλος να μου δείξει ότι δεν είναι άξιος εμπιστοσύνης. Αλλιώς όχι, δεν υπάρχει περίπτωση να ζηλέψω. Και δεν θα είναι ακριβώς ζήλια, θα είναι. Σου δημιουργεί αυτή την ανασφάλεια που είπε, που σίγουρα δεν είναι υγιές. Η Λαρά μας ρωτάει αγαπημένα φαγητά και τρεις χειρότερες απόπειρες μαγειρικής. Λοιπόν, εγώ σαν αγαπημένα φαγητά θα πω οτιδήποτε σχετίζεται με μακαρόνια. Δεν θα πω κάτι συγκεκριμένο, στυλ παστίτσιο, καρμπονάρι, δεν ξέρω και εγώ τι. Οτιδήποτε έχει μακαρόνια, το αγαπώ. Τώρα, σαν τρεις χειρότερες απόπειρες μαγειρικής. Εγώ δεν πολύ μαγειρεύω γιατί βαριέμαι και δεν θυμάμαι ποτέ να έχω φτιάξει κάτι το οποίο να μην τρώγονταν. Οπότε, σαν αποτυχημένες απόπειρες, θα πω σκηνικά όπως στο φοιτητικό μου σπίτι στην Πάτρα είχα βράσει μακαρόνια, πέθαινα από την πείνα, δεν είχα σουρωτήρι και όπως πάω να σουρώσω τα μακαρόνια με το καπάκι της κατσαρόλας, μου φεύγει και γίνονται όλα στον νεροχύτη. Τούκι από την αρχή να ξαναμαγειρεύω. Ήταν βρώμικο ο νεροχύτης, ρε. Εντάξει, μπίχλες, ιστορίες, χαμός. Λοιπόν, ένα αυτό. Σε άλλη φάση είχα φτιάξει popcorn και δεν ξέρω για ποιο λόγο πώς μου τη βάρεσε. Παίρνω την κατσαρόλα που έκλαιγε και την ακουμπάω στην ξύλινη τη σκάλα. Αυτό το θυμάμαι, νομίζω ήμουν και εγώ εκεί. Έχει μείνει ένα σημάδι εκεί στη σκάλα. Αιώνιο σημάδι. Και σε άλλη φάση κάτι τηγάνιζα, δεν θυμάμαι τι. Και επίσης δεν ξέρω πώς μου τη βάρεσε. Παίρνω το τηγάνι το καυτό και το ακουμπάω πάνω στον πλαστικοποιημένο πάγκο. Ακόμα με βρίζει η μάνα μου και πάνε χρόνια. Τα δικά μου αγαπημένα φαγητά είναι εννοείται ότι περιέχει μακαρόνια με οποιαδήποτε σάλτσα. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι σάλτσες. Μ' αρέσουν οι σπεσιαλιτέ, μ' αρέσουν τα φιλέτα κρέατος με διάφορες περίεργες σάλτσες. Γενικά δεν είμαι πολύ περίεργος στα φαγητά, αλλά τα αγαπημένα μου έτσι είναι σβησμένα με κρασί. Όχι όμως. Ναι. Και απόπειρες μαγειρικής χειρότερες δεν έχω, η αλήθεια είναι κάτι τραγικό, γιατί προσέχω όταν μαγειρεύω. Μόνο μια φορά έβραζα φακές και το είχα ξεχάσει ώρες ότι συμβαίνει αυτό το πράγμα, ότι βράζουμε και είχε πιάσει φωτιά και είχε γεμίσει καπνός όλο το σπίτι, ήταν λίγο επικίνδυνο. Α, και εγώ μια φορά είχα ξεχάσει το φούρνο τρεις μέρες ανοιχτό, δεν έπιασα φωτιά ευτυχώς. Να μας πείτε κάποιο όνειρό σας που θέλετε πολύ να πραγματοποιηθεί και ποιο είναι το πιο τρελό πράγμα που έχετε κάνει. Το έχουμε πει. Αυτό η Δέσποινα Ειρήνη μας το ρωτάει, ναι. Εμένα κάποιο όνειρό μου είναι ότι θέλω πάρα πολύ να πάω στην Ισλανδία για να δω το Βόρειο Σέλλας, για να κολυμπήσω στο Blue Lagoon, για να δω από κοντά τα Geysers. Θέλω να πάω στη Γρυλανδία πάλι για να δω τα παγόβουνα. Θέλω να ταξιδέψω στην Αφρική για να κάνω σαφάρι. Θέλω να πάω στην Ινδία. Θέλω να ταξιδέψω. Θέλω να δω όσο περισσότερο μπορώ. Έβγαλα μια καινούργια ελιά. Αυτό τον κόσμο. Γενικά ταξίδι. Αυτό είναι το όνειρό μου. Ταξίδια. Να γνωρίσω τον κόσμο όσο πολύ μπορώ περισσότερο. Εγώ θα ήθελα, όπως είπα και πριν, να ασχοληθώ επαγγελματικά με το μακιγιάζ. Αυτό είναι ένα όνειρό μου το οποίο ελπίζω να το καταφέρω. Και δεύτερον, όπως και ο φίλος μου Γιώργος, θέλω πάρα πολύ να ταξιδέψω παντού. Παντού, έτσι βλάκα. Η Μίση Ελισάβετ μας ρωτάει αν είχα το σώμα της Μαρίας και η Μαρία το δικό μου για μια μέρα, τι θα κάναμε. Αρχικά εγώ θα περιεργαζόμουν το σώμα αναλυτικά, θα βλέπα τι είναι αυτό, τι είναι το άλλο, τι κάνει αυτό το κουμπάκι, τι συμβαίνει εδώ. Αλλά γενικά νομίζω θα φρίκαρα, γιατί να ξυπνάς
ξαφνικά και να έχει το σώμα κάπου. Μπορεί να μην ήταν, προειδοποιητά. Μπορεί να το γνωρίζαμε ότι θα γίνει αυτό και να ήταν καθαρά για πείραμα. Ξέρω, θα ήταν αυτό, πειραματισμός. Πώς να έχω ένα άλλο σώμα. Εγώ πάλι, αν ήμουν έξω και είχα αντρικό σώμα, απλά θα πήγαινα σε μια γωνία και θα κατούραγα όρθια. Πραγματικά ζηλεύω απίστευτα. Απλά είναι να το ευχαριστηθείς, παιδί μου, ότι κάνω αυτό το πράγμα. Ζηλεύω απίστευτα τους άντρες για αυτήν την ικανότητα. Ιδιότητα. Όχι. Whatever. Ικανότητα. Που ανά πάσα στιγμή μπορούν να πάνε να κατουρίσουν οπουδήποτε. Για μας τα κορίτσια είναι δύσκολα τα πράγματα. Άμα βάλετε κάποιο χωνί. Η Δέσποινα μας ρωτάει ποιες είναι οι πιο ακραίες καταστάσεις που έχουμε περάσει μαζί και τι απεχθανόμαστε και τι μας αρέσει πολύ στο χαρακτήρα του άλλου. Η πιο περίεργη κατάσταση γενικά με τη Μαρία κάθε φορά που συναντιόμαστε είναι μια περιπέτεια, γιατί είμαστε λίγο... περιπετειώδης τύποι. Κουκουρούκου. Όχι, εντάξει. Μας αρέσουν οι αυθόρμητες καταστάσεις, δεν είναι ότι θα κάτσουμε να πιούμε ένα καφέ. Ό,τι περίεργο υπάρχει, θα σκαρφαλώσουμε μια μάντρα, θα πάμε σε κάποιο τούνελ, κάτι να... Και μια ακραία κατάσταση, είχαμε κάνει διακοπές στην Κέρκυρα, τότε το 2010, μάλιστα είχαμε γνωριστεί ναι, και πήγαμε κατευθείαν μαζί διακοπές. Δύο μήνες μετά την γνωριμία μας, ναι, πήγαμε στις διακοπές. Και εκεί στην Κέρκυρα υπάρχει ένα απομονωμένο ψυχιατρίο, εμπεριλημμένο γυροκομείο, κάτι τέτοιο. Ψυχιατρίο ήταν νομίζω. Ναι, και είχαμε πάει να το επισκεφτούμε, σκαρφαλώναμε τις σκεπές, ανοίξαμε κάτι πύλες, ήταν λίγο creepy. Και τι απεχθανόμαστε και τι μας αρέσει. Λοιπόν, αυτό που απεχθάνομαι ολίγον στη φίλη μου τη Μαρία είναι ότι είναι κατά ένα πολύ μικρό βαθμό εγωίστρια. Γενικά βαριέται συνέχεια και πάρα πολύ. Όχι πάντα, αναλόγως. Δηλαδή, συχνά όταν τη φιλοξενούσα στο σπίτι μου στην Πάτα απλά καθότανε στον καναπέ μου έτσι με το καναπέ στα πόδια της, με το λάπτο στα πόδια της και έλεγα «Τι θα φάμε, τι ώρα είναι, ότι θα βγούμε έξω». Γενικά μια κατάσταση σε έρωμα. Νομίζω ότι έχω βελτιωθεί όμως, δεν είμαι πληροστήρια. Και όσον αφορά τι μου αρέσει πολύ στο χαρακτήρα της, εντάξει, γενικά είναι πάρα πολύ αυθόρμητη, πάρα πολύ αληθινή, πάρα πολύ αντισυμβατική, δηλαδή αυτό που βλέπεις αυτό είναι, μου αρέσει πάρα πολύ ο αυθόρμητισμός στους ανθρώπους. Δεν με νοιάζει τι θα πούνε οι άλλοι, το τι πρέπει να κάνω για να είμαι αποδεκτό στην κοινωνία. Κάνω αυτό που μου βγαίνει από την ψυχή μου. Ενστικτοδός και αυθόρμητα. Και αυτό μου αρέσει πάρα πολύ στους ανθρώπους, γιατί θεωρώ ότι λείπει. Και είναι πράγματα που πραγματικά σε τρελαίνουν στον άλλον με τη θετική έννοια. Λιώνω, δεν μπορώ. Λοιπόν, εγώ δεν μπορώ να πω ότι υπάρχει κάτι το οποίο απεχθάνομαι στο Γιώργο. Ωραίες μου τις πάει που είναι έτσι λίγο κακούλης. Είναι φορές που ας πούμε μπορεί να σε κράξει, να σταχώσει τέλος πάντων. Ακόμα και δίκιο να έχει, ίσως να είναι λίγο έτσι από το μούλης, ναι, να το πω λίγο... Το ξέρω, είμαι λίγο... Και είναι φορές που θεωρώ ότι ας πούμε είναι και λίγο υπερβολικός. Όσον αφορά τι μου αρέσει πολύ στο Γιώργο, σχεδόν τα πάντα. Μου αρέσει και εμένα πάρα πολύ το ότι είναι πολύ αυθόρμητος, είναι πολύ κεφάτος, πολύ easy going. Σε παρές που θα τον γνωρίσω, με τη μία θα ενσωματωθεί και θα ταιριάξει. Του αρέσει να κάνει διάφορα πράγματα και γενικά με τον Γιώργο μας αρέσει να κάνουμε εξερευνήσεις και να ανακαλύπτουμε συνεχώς καινούργια πράγματα και καινούργιες ασχολίες και καινούργια και μέρη. Ταξίδια, θέλουμε να δεν κάθεται ποτέ σε ένα σημείο, δηλαδή είναι το παιδί λατήριο. Του αρέσει απλά να δοκιμάζει τα πάντα και μου αρέσει πάρα πολύ που είναι έτσι τόσο τρελός και τόσο πρόσχαρος και. Γενικώς τα σπάει. Το παιδί εγγύηση. Και η τελευταία ερώτηση για σήμερα. Ερμηλέξ, seriously, που έχουμε και δύο την απορία ποιος ή ποια είναι. Δεν ξέρουμε αν είναι κάποιο άτομο το οποίο συχνά κόμμα και δεν ξέρουμε τι συμβαίνει. Ναι. Μας ρωτάει πώς θα αξιολογούσαμε την MySpace εμπειρία μας μετά από τόσα χρόνια και τι ίσως μας λείπει από τότε, περίοδος 2006-2008. Μου ήρθε φλασιά. Έχει βάλει 2006-2008, τότε είχα MySpace. Το 2008 το έσβησα το MySpace. Δεν το ξέρει. Άρα προφανώς είναι κάποιος γνωστός. Το MySpace το έφτιαξα το 2005 και μου άρεσε πολύ γιατί ανακάλυπτα πολλά αξιόλογα συγκροτήματα από εκεί και επίσης ήταν η φάση που τα άτομα με τα οποία ανταριζόμουν υπήρχε συνήθως μία ουσιαστική επικοινωνία. Δηλαδή πάντα θα σου έπιανε όλη τη συζήτηση και θα συζητούσατε για ενδιαφέροντα, για πράγματα, θα κανονίζατε να βγείτε και να γνωριστείτε και από κοντά. Με το Facebook είναι πολύ πιθανό ότι όλοι θα σε αντάρει και δεν θα σου πει ποτέ και τίποτα. Απλά έχει ο ένας τον άλλο στη friend list και αυτό. Με το MySpace μου άρεσε το ότι ήταν έτσι πιο διαδραστικό να το πω. Παρόλο που δεν είχε chat παλιά, όταν δηλαδή το είχα πρωτοφτιάξει, δεν είχε το chat για να μιλήσεις real time με τον άλλο. Συνήθως οι διάλογοι γινόταν με σχόλια ή με μηνύματα.
αλλά βρίσκω ότι ήταν πιο ουσιαστική επικοινωνία. Μπορεί να ήταν και άλλα τα χρόνια, δεν ξέρω. Για μένα το 8 είχε ήδη ψοφήσει. Μεταξύ 7 και 8 είχε αρχίσει να πιάνει πάτο, είχε αρχίσει να αντιγράφει πάρα πολύ το Facebook. Δεν μου άρεσε το γεγονός ότι προσθέθηκαν καινούργια features όπως το chat και ότι άρχισε σιγά σιγά να γίνεται ένα συνοθήλευμα των υπόλοιπων social media. Το MySpace μου άρεσε πάντα επειδή ξεχώριζε από όλα τα υπόλοιπα και όταν άρχισε σιγά σιγά να ενσωματώνεται με τα υπόλοιπα, αυτό δεν μου άρεσε και κάπου εκεί ήταν που το παράτησα και δεν ξαναμπήκα και ποτέ. Γενικά, εμένα αυτό που μου άρεσε στο MySpace, παρόλο που δεν είμαι υπέρ στο να γινόμαστε ιντερνετικά προφίλ και οι σχέσεις μας να βασίζονται, οι ανθρώπινες σχέσεις να βασίζονται σε αυτό, μου άρεσε και ο λόγος που συμβαίνει αυτό, ότι ήταν επειδή μπορούσες να φιξάρεις το προφίλ σου όπως ήθελες εσύ, να βάλεις τραγούδι ναι. Για όποιον έπαιρνε να το δει, να έβαζες background, χρώματα, γραμματοσυρά, ναι. Ήταν δημιουργικό και μπορούσες κάπως να αποτυπώσεις το χαρακτήρα σου σε αυτό το προφίλ τέλος πάντων. Ναι. Και γι' αυτό ίσως ήταν και πιο προσιτό να μιλήσεις σε κάποιους, γιατί ήταν κάτι δικό σου. Και επίσης το MySpace... Αντανάκλανε. Αντανακλούσε την προσωπικότητά σου, κατά κάποιο τρόπο, όσο μπορεί ιντερνετικός να συμβεί αυτό. Και επίσης θεωρώ ότι στο MySpace τα άτομα που άνταναν το ένα το άλλο πιο πολύ αποσκοπούσαν στο να γνωριστούν με βάση τα κοινά τους ενδιαφέροντα ναι. Και όχι τόσο για σκοπούς όπως το dating, όπως γίνεται στο Facebook και σε άλλα social media. Νομίζω ότι εμείς το βλέπαμε αγνό, επειδή το είχαμε και σε εφηβικές ηλικίες. Ίσως, ναι. Εγώ στα 15 μου, ας πούμε, το παιδιά. Ναι, δεν μπορείς ναι. Να το δεις και πιο πονηρά. Ναι. Και τώρα τι μας λείπει από εκείνα τα χρόνια. Καταρχάς, οι νιώτοι μας ήμασταν μικρά. Δεν ξέρω. Τι μας λείπει, δεν από τότε. Δεν μου λείπει κάτι συγκεκριμένο. Η αλήθεια είναι ότι η περίοδος 2006-2008 δεν ήταν και η καλύτερη περίοδος. Γιατί ναι, ήταν τέλος λυκείου. Ναι. Όπου ξέρεις, τώρα σε φάση β' γάμα... Εξετάσεις, πίεση, ναι, β' γάμα λυκείου δεν έχει ζωή. Εγώ ναι. Προσωπικά ήμουνα το πρωί μέχρι νωρίς το απόγευμα στο σχολείο και μετά μέχρι 11 το βράδυ στο φροντιστήριο. Άρα ναι. Δεν μου λείπει κάτι. Μόνο άνθρωποι ίσως που έχω χάσει. Αυτό είναι. Οι άνθρωποι τα... είναι αυτοί που πάντα αυτό. Θα σου λείψουν ουσιαστικά. Κατά τα άλλα, ούτε τα σχολικά μου χρόνια μου λείπουν, ούτε η πίεση που δεχόμουν για να διαβάσω. Όχι, δεν ήταν και τα καλύτερα χρόνια για μένα τα σχολικά, οπότε δεν μπορώ να πω ότι μου λείπει κάτι ιδιαίτερα, ούτε εμένα. Αυτά ήταν. Σας ευχαριστούμε πολύ για τις ερωτήσεις. Επίσης, μέχρι την ώρα που θα δείτε εσείς αυτό το βίντεο, ίσως ο Γιώργος να έχει φτιάξει δικό του κανάλι. Γιατί κάθε φορά περνάμε όμορφα όταν φτιάχνουμε βιντεάκια για εσάς, το διασκεδάζουμε και εμείς και ελπίζουμε και εσείς. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μην ξεχάσετε να πατήσετε like και subscribe. Βοηθάει πάρα πολύ. Φιλιά πολλά. Φιλιά. Γεια σας. Φιλιάκια πολλά. Bye. Γεια σας.